Καθίστε, καθίστε. Αν θέλετε εν ολίγης να μας δώσετε μια πληροφορία, επειδή σχεδόν όλοι μας είμαστε αναστατωμένοι από το διάστημα, με την κάρτα του πολίτη. Μπορείτε για πολύ λίγο να μας πείτε δύο κουβέντες. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι, είναι και ενδιαφέρον αυτό. Έχετε την υπομονή λιγάκι να ακούσετε. Εξάλλου, πώς θα τον ξαναδούμε τον Γέροντα, τώρα που τον βρήκαμε, θα δάψουμε ζωντανούς και πεθαμένους. Πάλι, του χρόνου. Του χρόνου πάλι. Εμείς εκεί που είμαστε, ειδικά εμείς οι άνθρωποι, οι πατέρες που μένουμε σε σκήτες, δεν παίρνουμε είδηση τι γίνεται. Μαθαίνουμε από τον κόσμο. Ούτε έχω ψάξει να δω γιατί είναι επικίνδυνη η κάρτα του πολίτη. Λένε όμως ότι είναι επικίνδυνη. Και πολλοί με ρωτάνε τι να κάνουμε. Κάποιοι λένε ότι με την κάρτα του πολίτη θα ελέγχεσαι σε όλα. Θα έχεις κάποιον που θα μαθαίνει ό,τι κάνεις. Από ποιο σούπερ μάρκετ ψωνίζεις. Θα φαίνεται στην κάρτα του πολίτη. Θα γίνει και πιστωτική κάρτα. Θα γίνει και ιατρική κάρτα. Θα γίνει 1002. Ήδη τώρα στην Αμερική βγήκε ένα κινητό, το οποίο είναι και πιστωτική κάρτα. Θα πηγαίνεις να ψωνίζεις με το τηλέφωνο. Θα πηγαίνεις να βγάζεις χρήματα από αυτά τα μηχανάκια που έχουν οι τράπεζες με το τηλέφωνο. Εκεί θα μπει και η κάρτα υγείας, εκεί θα μπουν όλα. Ώσπου τελικά να ενσωματωθούν μέσα μας, στο σώμα μας, με κάποιο μικρό τσιπάκι. Και μου στέλνουν στο email που έχω κάτι βιντεάκια που δείχνουν μια να δέχεται το τσιπ και θα κάνουν τώρα έλεγχο. Όταν περνάς από ένα μηχάνημα στρόγγυλο στα νοσοκομεία που σε σκανάρει, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ναι, αξιονική τομογραφία. Μήπως τότε θα εκραγεί αυτό και είναι επικίνδυνο. Και περνάει η γυναίκα και το δείχνουν και πραγματικά δεν εκρίνεται και χαρά, βλέπετε, δεν είναι επικίνδυνο. Λες και ο κίνδυνος θα ήταν μη σκάσει την ώρα που θα κάνει αξιονική τομογραφία. Πόσοι κάνουν αξιονική τομογραφία. Αυτός είναι ο κίνδυνος του. Τα παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο που να τα δέχεται ο κόσμος με τα χαράς. Θα βρούνε κάψουλες, θα βάζουν σε διαβητικούς, οι οποίες, και ήδη γίνεται, σας πληροφορώ, όταν αντιλαμβάνεται ότι η ινσουλίνη στο αίμα έπεσε, το ζάχαρο ρίχνει η ινσουλίνη και έρχεται ο άνθρωπος στην υγεία του. Ποιος διαβητικός θα πει όχι. Να έχει το γιατρό μέσα στο χέρι του. Και ταυτόχρονα αυτό το πραγματάκι ειδοποιεί και το γιατρό. Κινδύνεψε ο ασθενής σου. Με τα χαράς θα τα δεχτούμε. Σε μια βόρεια χώρα στην Ευρώπη, από ένα μαιευτήριο αρχίσανε και εξαφανιζόντουσαν μωρά. Πανικός, κλάμα, χαμός. Μερικά βρεθήκανε σκισμένα και στο ένα έλειπε το ένα νεφρουδάκι, στο άλλο κάτι έλειπε, ότι τα παίρνουν για να κάνουν μεταμοσχεύσεις. Γι' αυτό ήτανε, λένε οι γιατροί στις μητέρες. Θέλετε μόλις γεννιέται να του βάζουμε μέσα ένα τόσο εδώ μικρούλικο πραγματάκι, να μην μπορεί να στο κλέψει κανένας. Ποια μάνα θα πει όχι. Ναι, να σώσω το παιδί μου, μην μου κλέψουν το παιδί μου. Θα έρθει λοιπόν η ώρα που θα γεννιόμαστε και θα έχουμε από μικρά παιδιά αυτό το πράγμα μέσα. Τι καθόσαστε και λέτε τώρα για το ΆΜΚΑ, για την κάρτα του πολίτη και για το ένα και για το άλλο. Είναι δυνατόν να ξέρετε ότι κάτι είναι κακό, ότι είναι εχθρό σα και περιμένετε να σα πει η Εκκλησία, πολεμήστε. Για το όνομα του Θεού, που έχει πάει το μυαλό σα. Όταν κάνανε δηλαδή εισβολή κάποιοι ξένοι στην Ελλάδα, τι είπαν οι Έλληνες. Θα περιμένουμε να συνεδριάσει η ιεραρχία για να μα πει αν θα πάρουμε τα όπλα ή όχι. Έτσι είπανε. Λοιπόν, τώρα γιατί περιμένετε να σα πει κάποιο άλλο τι να κάνετε. Παρετήθηκαν, όχι παρετήθηκαν. Διώχτηκαν, χάσανε τη δουλειά τους αστυνομικοί επειδή δεν δεχτήκαν αυτή την κάρτα του πολίτη. Αυτό δεν σας βάζει σε σκέψεις. Εάν είναι κάτι καλό, γιατί να δεχτούν οι άνθρωποι να μείνουν άνεργοι σε τέτοιους καιρούς, σε τέτοια χρόνια, να χάσουν τη δουλειά τους. Εάν ήταν κάτι καλό. Αφού είναι λοιπόν κάτι κακό, που εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είναι κακό, γιατί περιμένετε να σας πει κάποιος άλλος. Εσείς τι κάνετε, τι πάθατε. Έχουν γίνει οι Έλληνες μαρμελάδες, ζελέδες. Δεν αντιδράει κανένας. Χαλβάδες γίνανε όλοι. Ευτυχώς που υπάρχουν και μερικοί αστυνομικοί και δείχνουν ότι ακόμα υπάρχει αντρισμός στην Ελλάδα. Αγωνιστικότητα στην Ελλάδα. Οι άλλοι θα σας πούνε τι θα κάνετε.
όταν ξέρετε ότι κάτι είναι κακό, φυσικά θα το πολεμήσετε. Εδώ πολεμήσαμε έναν εχθρό που σταμάταγε έξω από το σπίτι. Όλοι οι κατακτητές ήταν στους δρόμους, ήταν στα σπίτια τους. Αυτός θα είναι ένας εχθρός μέσα στο σπίτι σου. Εάν αυτό το πραγματάκι μπορεί και μεταδίδει ομιλίες στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον και αλλού, γιατί να το δεχτώ μέσα στο σπίτι μου? Εάν αυτό το πραγματάκι θα μπορεί να δίνει πληροφορίες πού ψωνίζω, τι ψωνίζω σε άλλους, γιατί να το δεχτώ? Θα έρθει κάτι που θα μπαίνει μέσα στο σώμα σου και θα δείχνει παντού τι γίνεται μέσα στο σώμα σου. Για το όνομα του Θεού, γιατί να δεχτώ να το μαθαίνουν αυτό σε άλλες υπήρους? Λοιπόν, τι θα κάνουμε, ξέρουμε. Το θέμα είναι να το πάρουμε απόφαση και να κινηθούμε σαν άνθρωποι που ξέρουμε να πολεμάμε και να μην σταματήσουμε να προσευχόμαστε, να αναδείξει ο καλός Θεός ηγέτες. Τι ηγέτες? Όταν πήρε ο Κολοκοτρώνης τα όπλα, τι είπε στο λόγο του Συμπνίκα? Είπαμε, όταν πήραμε τα όπλα, πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος, και έχτιζε το μια εκκλησία μετά την άλλη. Ναι, ο Καραϊσκάκης με μια χούφτα Έλληνες νικούσε χιλιοπολαπλάσιους Τούρκους. Πώς τα κατάφερνε? Αν πάτε στην Παναγία την Προυσκιώτισσα, θα δείτε το πουκάμισο να γράφει από κάτω «Δωρεά στρατηγού Καραϊσκάκη». Έλεγε ο Γάλλος πρέσβης στον Μακρυγιάννη, φύγετε από εκεί, είναι αδύνατες οι θέσεις σας, είσαστε λίγοι, είναι πιο δυνατοί οι εχθροί σας, δεν θα νικήσετε. Και λέει ο Μακρυγιάννης, μπορεί να είμαστε λίγοι και αδύνατοι, αλλά είναι δυνατός ο Θεός μας και θα νικήσουμε. Και νικούσανε. Ναι, αλλά δεν το έλεγε μονάχα. Τα γόνατά του είχαν κάνει κάλους από τις μετάνοιες. Πέθανε στις νηστείες. Δεν σταμάταγε την προσευχή. Όταν ξεκίνησε ο Κανάρης να κάψει έναν ολόκληρο στόλο με 5 βαρκούλες, ξέρετε πόσο χρονών ήταν, γύρω στα 20-25 χρονών ήταν, νέο παιδί. Ψάλαμε, λέει, την παράκληση της Παναγίας και μπήκαμε στις βάρκες και ξεκινήσαμε. Πού ψάλαν την παράκληση? Στην παραλία. Είχανε βιβλία της Εκκλησίας στην παραλία, είχανε φανούς να βλέπουνε, τι ξέρανε από όξο? Και σε εσάς χτυπάει ο Εσπερινός και δεν πάτε στις εκκλησίες σας. Πάντα οι άλλοι θα φταίνε, εμείς ποτέ? Θα γίνουμε λοιπόν όπως εκείνοι, θα αγωνιστούμε να μας αναγνωρίσει ο Θεός σαν παιδιά Του. Προσέξτε το αυτό. Διάβαζα μια ερμηνεία που είχε κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος είχε σπουδάσει νομική και εξετινάζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σαν δικηγόρος. Λέει, είπανε στον Χριστό, πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος. Και λέει ο Χριστός, πού τον εθάψανε? Σταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί ρωτάει που τον θάψανε? Δεν είναι Θεός? Αυτού του είναι μετρημένες και οι σταγόνες της βροχής και οι τρίχες του κεφαλιού μας και οι άμασες θαλάσσεις, ξέρει τα πάντα. Δεν ήξερε που θάψανε τον Λάζαρο, γιατί ρωτάει? Πραγματικά, και αναρωτιέμαι και εγώ για πρώτη φορά, πράγματι, γιατί ρωτάει? Για να δείτε πώς διαβάζουμε κοιμισμένοι. Έτσι και κοιμισμένοι είμαστε. Του δείχνουνε που τον εθάψανε. Λέει ο Χριστός, σηκώστε την πέτρα. Σταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί σηκώστε την πέτρα? Αυτός που με ένα λόγο του θα σήκωνε το Λάζαρο από τον Άδη, δεν μπορούσε με ένα λόγο του να σηκώσει και την πέτρα? Πολύ λογικό. Πολλά ωραία τέτοια για να καταλήξει πού ο Άγιος. Στο εξής. Το ότι έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι αυτό που αναλογούσε σε εκείνους, για να κάνει μετά ο Θεός αυτό που αναλογούσε σε εκείνον και δεν μπορούσαν να το κάνουν οι άνθρωποι, την Ανάσταση του νεκρού. Όταν υπάρχει περιθώριο να κάνουμε εμείς κάτι και δεν το κάνουμε, δεν θα μπει ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είναι το υπηρετικό μας προσωπικό να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε και δεν τα κάνουμε? Θα κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, και όταν φτάσουμε στο αμήν και πούμε από εδώ και πέρα, μέχρι εδώ ήταν, δεν αντέχω, τότε θα κάνει ο Θεός το θαύμα Του. Ώρα ημάς εξύπνου εγερθήνε, λέει ο Απόστολος. Ώρα να ξυπνήσετε. Περπατήστε, λέει, όσο είναι ακόμα μέρα, γιατί θα έρθει νύχτα και κανείς δεν θα μπορεί να δουλεύει τα έργα του Θεού. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό που αναλογεί σε εμάς και θα κάνει ο Θεός αυτό που αναλογεί σε εκείνον. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Οι άνθρωποι έχουν τα σχέδιά τους. Ο Θεός έχει τα δικά Του. Για πολλά χρόνια είχα στο κελί μου πολλά ναρκωμανάκια
και τα βοηθούσα να αποδοξηνωθούν, να μπουν σε μια σειρά, να δω που αλλού θα τα στείλω για χρόνια. Είχαν ένα ωραίο σλόγγαν. Πολύ μου άρεσε. Τι λέγανε? Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Άστον να κάνει. Έχω εγώ τα δικά μου. Έχουν εκείνη τα σχέδιά τους. Έχει ο Θεός τα σχέδιά του. Ου και άσο ημάς ορφανούς, λέει. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας, έως εις την τελείας του αιώνος. Θα είμαι μαζί σας. Όταν θα είμαστε εμείς μαζί του. Προσέξτε το αυτό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν εμείς ξεχνάμε ότι είμαστε παιδιά του, ευτυχώς εκείνος δεν ξεχνάει ότι είναι πατέρας μας. Αλλά ο Θεός κάνει τη δουλειά του, εμείς να μην κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί είναι γεγονός ότι είναι πολλοί που θέλουν το διάβολο. Αυτή που γράφει το Χάρι Πότερ, δισεκατομμυριούχα έχει γίνει, τα μισά της λεφτά από τα βιβλία τα δίνει στην εκκλησία του Σατανά στην Αμερική. Και τις λένε γιατί. Και λέει, μα η ιστορία του Χριστού τέλειωσε. Το μέλλον ανήκει στο διάβολο. Υπάρχει εκκλησία του Σατανά στην Αμερική με αρχιερέα, τον Άντων Λαβέη, με ιερείς, με ιέριες, με μυστήρια, με τελετές. Είναι αυτοί που θέλουν να πάνε και στο διάβολο. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δουλειά μας. Σας είχα πει σε μια προηγούμενη ομιλία την περίπτωση ενός δαιμονισμένου μοναχού. Θα σας ξαναπώ την ιστορία του άλλη φορά. Ήρθε δαιμονισμένος, τον εδεχτήκαν οι πατέρες, είδαν ότι ήταν καλό παιδί, τον κάνανε μοναχό. Το δαιμόνιο υπήρχε πάντα, δεν έφευγε. Έβλεπε ότι μέσα στην εκκλησία χάζευε, αυτό που σας έλεγα πιο μπροστά. Αλλού το σώμα, αλλού το μυαλό. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, πώς ψέλνει ο ένας και λέει τώρα προσεύχομαι ή χαζεύω. Και βγαίνει έξω. Κάθεται σε ένα βραχάκι, ολονυχτία τώρα και αρχίζει. Κύριε σου Χριστέ, λέσαι με, Κύριε σου Χριστέ, λέσαι με, Κύριε σου Χριστέ, λέσαι με. Και τον πιάνει το δαιμόνιο, ανοίγει το στόμα του, η γλώσσα ακίνητη, αφού μου λένε πατέρα, τον εφέγγαμε με ένα φακό μέσα στο στόμα, μήπως είναι όπως οι εγκαστρίμηθοι, κάτι σε τσίρκο που κρατάνε ένα κουκλάκι και κάνουν ότι μιλάει το κουκλάκι, ενώ με το βάθος της γλώσσας μιλάνε αυτοί. Μήπως έκανε τέτοια κόλπα. Τίποτα, η γλώσσα κόκαλο, σαν ξύλο. Και να βγαίνει μια φωνή από μέσα που ακουγόταν ως τη θάλασσα κάτω. Σκάσε πανάθεμά σε αυτό το όνομα. Γιατί λες αυτό το όνομα? Γιατί ρε βγήκες από την εκκλησία? Τι καλόγερος είσαι εσύ? Πήγαινε μέσα ψάλε όπως οι άλλοι. Πήγαινε να διαβάσεις και ένα ψαλτήρι. Να είσαι μέσα στην εκκλησία, αρκεί το μυαλό να χαζεύει. Του φτάνει του διαβόλου. Να χαζεύει το μυαλό. Να φεύγει το μυαλό. Γιατί λες αυτό το όνομα? Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε με. Μα δεν σας βάζει σε περιέργεια? Γιατί δεν γελιοποιούνε? Ό,τι αισχρά βγαίνουν εναντίον του Χριστού βγαίνουν. Και του Σταυρού και της Εκκλησίας του. Ξέρετε κανέναν να γελιοποιεί τον Αλλάχ? Ξέρετε κανέναν να βρίζει τον Βούδα? Ξέρετε κανέναν να βρίζει τον Γιαχβέ, τον Εχωβά? Δεν σας κάνει εντύπωση? Γιατί όλοι έχουν λυσάξει εναντίον του Χριστού? Γιατί μόνο εκείνος ενοχλεί τον διάολο, κανένας άλλος. Σκεφτείτε λιγάκι. Λέμε Κύριε σου Χριστέ, έλεησέ με και γίνεται μπάχαλο. Λέμε Βούδα, έλεησέ με και δεν τρέχει τίποτα. Καταλαβαίνουμε από αυτό πού είναι η δύναμη. Ποιος έχει τη δύναμη? Λοιπόν, θα είμαστε με το Θεό και δεν πάει να χτυπιέται ο διάολος κάτω σαν χταπόδι. Δεν θα του περάσει. Και ο διάολος και η διαολή του. Το έχει χάσει το παιχνίδι. Απλώς θέλει παρέα εκεί που είναι. Μη μας πιάνει κοροϊδα. Μη μας πιάνει στον ύπνο. Ξυπνήστε. Κύριε σου Χριστέ, έλεησέ με μια φορά. Δόξα σε ο Θεός 100 φορές. Να εύχεστε.